Καλημέρες, καλησπέρες. Όλα τα πράγματα ζωή κάνουν κύκλο, παιδιά. Όλα έχουν αρχή, τέλος. Μετά τον ήλιο έχει συννεφιά. Μετά τη χαρά έχει θλίψη. Μετά τη ζωή έχει θάνατο, ψόφο. 7 ευρώ μοναστηράκι, του βάλα και μια κουτάκι. Έχω τα ακούσει 20 χρόνια. Καρδιά μου είναι εδώ πέρα, παιδιά, είναι Σόντομ, μου αρέσουνε. Και έχει μέσα και τη δισκάρα, που τότε δεν μου άρεσε γιατί έχει χάλια παραγωγή, αλλά τώρα μου αρέσει και παραγωγή, εννοείται. Μπορεί μετά να παίξανε thrash, παιδιά, τέλειο. Να παίξανε heavy metal, να γράψανε ιστορία heavy metal. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, καρδιά μου είναι εδώ πέρα. Όταν δεν υπήρχαν ταμπέλες, thrash, black, death ήταν το ίδιο πράγμα, δεν υπήρχαν. Τα σαμπλε ήταν thrash τότε, ήταν όλα παιδιά thrash, όπως κάποιος είχε πει, YouTuber. Λοιπόν, εδώ θα περνάμε και φιλοσοφία, παιδιά. Αυτό είναι το κανάλι μας. Είπαμε, γι' αυτό έβαλα και bluegrass, να δείτε μέχρι που θα πάμε, για να μην έχουμε γκρίνιες. Δεν έχει μόνο μεταλλ εδώ πέρα, αλλά η βάση μας. Είπαμε, μόλις πέφτουμε, που πέφτουμε συχνά. Η βάση είναι αυτή. Αυτή η δισκάρα. Δεν με χαλάει που δεν το έχω, παιδιά. Δεν με χαλάει που δεν το έχω. Δεν με χαλάει. Δεν είναι τα ίδια, ξέρετε. Εδώ και 20 χρόνια είχα αυτή την κασετούλα που μου το θύμισε. 88-89, κάπου εκεί πέρα είναι. Σόντομ και η άλλη πλευρά έχει Epidemic. Η Έλληνες η Epidemic. Νομίζω ότι είναι το πρώτο συγκρότημα του Ευθύμη Καραδήμα. Epidemic. Νομίζω, παιδιά, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πάνε... Ήταν χάλιο δίσκο έτσι αλλιώ το Epidemic Artificial Peace. Τι εποχές. Σόντομ είναι σαν φίβολ, παιδιά. Τα drums. Δύο πράγματα θα πούμε, δεν θα πούμε για τις 5 κομματάρες που έχει μέσα. Θα πούμε μόνο για τα drums. Παιδιά, drums είναι τρέλα. Ο ήχος είναι ο καλύτερος. Η φωνή του Tommy J. Zippel είναι καλύτερη. Τα κομμάτια είναι 5 κομματάρες. Και θέλω να πω και λίγα πράγματα για το Object του Bad Quality. Δεν είχα, παιδιά, πέρασαν τόσα χρόνια και δεν είχα καταλάβει ότι είχε βγει σε καλύτερη μίξη. Το μάθα τα τελευταία χρόνια. Εδώ πέρα δυστυχώς η μίξη που μας ήρθε είναι αυτή της Metal Blade. Η έκδοση της Metal Blade είχε κυκλοφορήσει, νομίζω, εδώ πέρα. Δεν νομίζω να έχει κυκλοφορήσει, αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά αν το πετύχω τώρα με την άλλη έκδοση, βγει κάποτε Remaster με την άλλη έκδοση. Τα εξοφιλέρα, παιδιά, εδώ πέρα, τα καλύτερα εξοφιλέρα. Αν το πετύχω με την άλλη έκδοση επανεκκυκλοφορία. Επανέκδοση θα το πάρω. Αν το πετύχουμε αυτή, δεν θα το πάρω, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Αυτές είναι αγορές. Δεν είμαστε για 30, 80. Για να. Οκ. 7 ευρώ. Ποιότητα. Απόλαυση. Από την αρχή στο τέλος. Και το άλλο, με δύο βιβλίες Barcruelty. Μπήκανε, δεν είχαν κομμάτια τίποτα. Μπήκανε μέσα στο ίδιο. Τα γράψανε, παιδιά. Μπαμ, μπαμ, τα ξεπετάξανε. Ακούγονται τέλεια. Τότε δεν μ' άρεσε, αλλά είναι μια χαρά. Έχει κομματάρες μέσα. Πολύ επιδραστικά άλμπουμ, δεν το συζητάω. Έτσι μου φάνηκε, παιδιά, την μπάντα δεν είχε. Μπορεί να είναι και δουλεμένες συνθέσεις, να είναι έτσι, δεν ξέρω, παιδιά. Είναι χύμα πάντως, πάρτα. Γουστάρω πάρα πολύ και μπουζέ στην Barcruelty. Barcruelty. Είπαμε, μπορεί το Persecution Mania να πιάσανε τελειότητα, thrash τελειότητα. Να πούμε λίγα πράγματα για τους Σόντομ, παιδιά, μέχρι που είναι για μένα. Λοιπόν, είχα κάνει λάθος καταρχήν. Και δεν είχα πάει στην πρώτη συναυλία, αλλά η δεύτερη ήταν. Με την περιοδία του. Πώς το λένε, Better of Dead. Περιοδία Better of Dead, παιδιά, τους ήταν. Για μένα, τελευταίος τεράστιος δίσκος είναι το Better of Dead. Και το μετά, επίσης, δισκάρα είναι. Και το Tapping the Vein, αλλά δεν ήταν. Πήγανε στο Death Metal τότε, δηλαδή δεν ήταν Σόντομ. Τόσο δεν μου θύμισε, δηλαδή, ότι είναι δισκάρα, βάναυσο, αριστούργημα, εντάξει, τα ξέρουμε. Είναι. Αλλά κάπου δεν έλειπε, δεν ξέρω, παιδιά. Πήγανε στο Death Metal και λίγο ideas, λέω. Το Tapping the Vein τελευταία δισκάρα μέχρι πέρα τους παρακολούθησα. Μετά τους έχασα λίγο. Έριχνα μια αυτή, αλλά δεν άκουσα ποτέ ολόκληρο άλμπουμ μετά στον τον παιδιά. Είμαι, ξέρετε, αυτό σημαίνει μετά πήγαμε σε άλλα είδη. Αλλά αυτό, παιδιά, ό,τι βγάλατε μέχρι τότε, ας πούμε, όλα είναι classic και το Better of Dead είναι μεγάλος δίσκος. Ανάει φορενάει μέσα. AJ Torrance, τι να πούμε. Remember the Fallen, το παίζαμε διασκευή το γκρουπάκι μου τότε.
τα ξέρω απ' έξω, παιδιά, αυτά. Magic Dragon, δηλαδή, τα ξέρω απ' έξω. Είναι μέσα μας, παιδιά, τώρα. Remember the Fallen. Persecution Money, τα είπαμε. Για αυτά τα δύο δεν είπαμε. Και αυτό ήρθα να κάνω τώρα. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο είναι αυτό, παιδιά. Κάθε μέρα μια ιστορία, θα ρίχνει και φιλοσοφία μέσα, να μας διαφοροποιεί. Αναγκαστικά, παιδιά, μέσα στις κριτικές βγαίνει κάποιο κομμάτι αυτού μου, όσο και αν θέλω να τραβηχτώ από πίσω, δεν γίνεται να μην πω, ας πούμε, που ήμουν, πως κάποια πράγματα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πω τη φιλοσοφία, μην δίσκω, ας πούμε. Από τη στιγμή που σας δείχνω τόσο ετερόκλητα πράγματα, πρέπει να σας πω και τη φιλοσοφία μου, ότι κάθε αναλόγως διάθεση πρέπει να υπάρχει. Κάποιοι γουστάρουν μόνο metal, υπάρχουν και αυτοί, παιδιά, που μόνο metal, λίγοι, αλλά υπάρχουν, δεν τους κακολογώ, αν αισθάνονται έτσι. Αλλά είπαμε, θα πάμε και μακριά, αλλά επιστρέφουμε λίγο να δείξω αυτή τη δισκάρα. Τα drums. Καλά να περνάτε, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο μάλλον, αν όλα καλά. Τώρα θα αραιώσουμε λίγο. Είμαι πάνω στο φούλι της δουλειάς. Και πάλι δείχνω, είμαι εδώ πέρα γιατί γουστάρετε και χαίρομαι. Θα περνάτε καλά, παιδιά, ραντεβού στο επόμενο.